Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή του μεγάλου δακτυλίου της πόλης μετά την έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Υπήρου. Η Διαχειριστική εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για το έργο με προϋπολογισμό 16.750.000 ευρώ προς το Δήμο Ιωαννιτών. Πρόκειται, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που χρηματοδοτούνται στην περιοχή από το ΕΣΠΑ, η κατασκευή του οποίου θα συμβάλλει καθοριστικά στην άμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης. Νομίζω ότι είμαστε πια πρώτων πυλών. Τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου πια να έχουμε τον οριστικό ανάδοχο και το έργο να ξεκινήσει. Είναι ένα έργο πνοής για την πόλη, με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που σχετίζονταν με την αναστολή δικαστικών αποφάσεων λόγω της πανδημίας. Πια τώρα είμαστε στην τελική φάση και πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο. Και αυτό πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση τις υπηρεσίες του Δήμου, τον προγραμματισμό, την τεχνική υπηρεσία, τους συνεργάτες μου, τους μελετητές, όσους με οποιοδήποτε τρόπο προσπάθησαν κατά από δύσκολες συνθήκες ώστε αυτό το πολύ σημαντικό έργο να απεμπλακεί και να οδηγηθεί προς την τελική του λύση, δηλαδή την υλοποίησή του άμεσα. Ο Δήμος Ιωαννιτών στο μεταξύ έκανε γνωστό πως εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η αίτηση του Δήμου για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης υποδομών στην κοινότητα Κουτσελιού με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ. Είναι το τέταρτο έργο το οποίο έχουμε εντάξει μέσα σε περίπου τον τελευταίο χρόνο. Το έργο αυτό αφορά το Κουτσελιό, έργα υποδομής που θα γίνουν στο Κουτσελιό, έργα που τα έχει ανάγκη ο τόπος. Όπως ξέρετε, το πρώτο έργο αφορούσε τον Κατσικά, το δεύτερο έργο την ανακατασκευή της οικίας Κανδυλά που είχε δωρηθεί στο Δήμο και βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση για τη δημιουργία διαπολιτισμικού κέντρου. Το τρίτο έργο στο Πέραμα, το τέταρτο έργο στο Κουτσελιό και έπεται η συνέχεια. Από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω το Υπουργείο και τον συμπατριώτη μας, τον Γενικό Γραμματέα του κ. Κωνσταντίνου και για την πολύτιμη βοήθειά του, ώστε πολύ γρήγορα έργα πνοής για το Δήμο μας να μπορούν να υλοποιηθούν.